Καταρχήν, ένα βασικό θέμα το οποίο είχε συζητήσει στο Συμβούλιο ήταν τα θέματα που αφορούν το άσυλο και τη μετανάστευση. Πρόκειται για την αλληλεγγύη, την οποία πρέπει να επιδείξουν τα κράτη-μέλη προς τα κράτη εκείνα τα οποία, και κυρίως τα κράτη του Νότου, οι οποίες δέχονται τις πολλές ροές προσφύγων, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει μια αλληλέγγυα βοήθεια από όλα τα κράτη και γίνεται μια συζήτηση εάν αυτή η βοήθεια θα έχει ως πρωταρχικό θέμα την αριθμητική αλληλεγγύη, δηλαδή κάποια κράτη να παραλάβουν κάποιους από αυτούς τους μετανάστες και να μην μείνουν σε χώρες της πρώτης γραμμής. Περιμένω ότι, παρά το ότι είναι ένα θέμα που συζητιέται μήνες τώρα, ότι κάπου θα πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση των θεμάτων ασύλου. Πρέπει να έχουμε μια εξέλιξη στη συνέχεια επί του θέματος τούτου, εν ώψη και του γεγονότος ότι η Τουρκία απειλεί για να φύγει νέες ροές μεταναστών προς την Ευρώπη. Το δεύτερο θέμα, το οποίο και έχει μεγάλη σημασία και για το οποίο έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, ήταν μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφορικά με τα δεδομένα, τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Μια απόφαση η οποία ήρθε να ανατρέψει, θα έλεγα, ένα σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε με σκοπό τη διερεύνηση κυρίως ηλεκτρονικών εγκλημάτων ή την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων. Εκείνο που έχει δεσμευτεί οι επιτρόποι είναι ότι μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα καταθέσουν στην Τζερβάλ μια ανώτερη τεχνική επιτροπή τις δικές τους απόψεις με σκοπό να ετοιμαστεί μια εισήγηση, ίσως και τροποποίηση οδηγίας, η οποία να κατευθεί στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών τον Μάρτιο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί, αν ήταν διαδόν, πρέπει να ρυθμιστεί χθες. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε την Τουρκία ενός χωροφύλακα της περιοχής. Και σίγουρα η Τουρκία με την μέχρι σήμερα στάση την οποία έχει επιδείξει κατά καιρούς, μην μιλάμε τώρα για την τελευταία περίοδο, τη στάση που επέδειξε κατά καιρούς γύρω από τα θέματα της τρομοκρατίας, δεν νομίζω να είναι και η καλύτερη χώρα που μπορεί να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά καιρούς αξιολογήσει την κατάσταση στην περιοχή. Και για το σκοπό αυτόν έχουμε διαμορφώσει μια ευρωπαϊκή, θα έλεγα, ομπρέλα. Όλα τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά μας να διαφυλάξουμε και να διασφαλίσουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο ασφάλεια στους πολίτες της Ευρώπης. Καταλήγω λέγοντας ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μεταξύ μας όλα τα κράτη συντονισμένα. Δεν μπορούμε όμως να εμπιστευτούμε την προσπάθεια του ελέγχου της τρομοκρατίας από την Τουρκία ή τουλάχιστον του να επιτελέσει ένα ρόλο τον οποίο η ίδια διεκδικεί ως χώρα η οποία επιδιώκει να εγγυηθεί την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, γιατί δεν είναι χώρα η οποία μπορεί να προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα. Και δεύτερον, για πολλούς λόγους και πολιτικούς και λόγους που συνδέονται με τα κράτη της περιοχής και σκοπιμότητες άλλες πολιτικές που υπάρχουν στην περιοχή είναι εκ μέρους της, αλλά και από την άλλη νομίζω το μεταναστευτικό, το οποίο αυτή τη στιγμή σε ένα βαθμό μπορώ να πω εξαρτάται από ροές οι οποίες μπορούν να γίνουν από την Τουρκία, νομίζω ότι έχουμε αρκετά προβλήματα γύρω από το θέμα και δεν θα χρειαζόταν να δημιουργήσω υπρόσθετα και στα θέματα της τρομοκρατίας. Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ο πρόεδρος της Κομισιόν ανέλησε τις απόψεις του ενώπιον των Ευρωβουλευτών. Το Brexit αποτελεί μια δυσάρεστη εξέλιξη η οποία θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Μία από αυτές απασχόλησε το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο μελέτησε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία. Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει μια βασική επιδίωξη: ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση για άντρες και γυναίκες. Το μέλλον της Ευρώπης, το Brexit αλλά και η πρόσβαση στα φάρμακα είναι ανάμεσα στα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο.